κύριε Σαχίνη, καλησπέρα. Από το Delphi Economic Forum, είμαστε στο στούντιο του CNN Greece. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για τα σχέδια ανάπτυξης της ΕΙΔΑΠ και για το τι έχετε στο, στο πρόγραμμά σας για το νερό όσον αφορά την, το νομοτικείς. Θα Πρέπει να πάρω πολύ από τον χρόνο σας για να πω για όλα αυτά τα σχέδια αλλά θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ε, Καταρχά πρέπει να πω ότι μόλις πριν από λίγες μέρες βγήκε ένα νομοσχέδιο για διαβούλευση ε, το οποίο ε, δίνει στην ΕΙΔΑΠ ευελιξίε αναπτυξιακέ. Δηλαδή όλα αυτά που κάνουμε τώρα για την Αττική και για τους κατοίκους της Αττικής και την κοινωνία ε, να μπορούμε να τα κάνουμε και σε άλλες περιοχές εκτός Αττικής, ε, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα και αυτό μας ευχαριστεί πολύ γιατί αυτό δίνει μια άλλη τροχιά ανάπτυξη στην εταιρεία η οποία μπορεί και να της αυξήσει και τα έσοδα και να προσφέρουμε την τεχνογνωσία μας γενικότερα πέρα από την Αττική. Γιατί ήδη στην Αττική έχουμε γύρω στα δύο δισεκατομμύρια επενδύσεις μέσα στην επόμενη δεκαετία, οι οποίες όλες είναι επικεντρωμένες στην κοινωνία και για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε καθαρό νερό σε όλους. Και όταν λέω καθαρό νερό, η ΕΙΔΑ φροντίζει όλο το κύκλο του νερού από το να το παίρνουμε το νερό από την ορεινή αυπακτία και να το φέρνουμε στο σπίτι του κάθε κατοίκου της Αττικής μέχρι και ε, την τη διαχείριση όλων των δικτύων της αποχέτευσης, τη διαχείριση της Ψιτάλιας που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο επεξεργασίας λιμάτων ε, σε όλη την Ευρώπη. Και τώρα ένα άλλο πράγμα που σκεφτόμαστε μέσα στις επενδύσεις μας, πέρα από τις μεγάλες επενδύσεις που ξέρετε ήδη για την Ανατολική Αττική για να κάνουμε τα δίκτυα αποχέτευσης εκεί, Τώρα εργαζόμαστε και σχεδιάζουμε την επόμενη φάση των επενδύσεών μας που έχει να κάνει με την ανακύκλωση του νερού μέρος αυτού θα γίνει και στην Ανατολική Ερική αλλά κοιτάζουμε και παραπέρα γιατί αυτό θα μας βοηθήσει δίνοντας ανακυκλωμένο νερό για άρδευση και για βιομηχανική χρήση να έχουμε περισσότερο διαθέσιμο πόσιμο νερό ώστε να μπορέσουμε και με άλλες ενέργειες που κάνουμε να διαχειριστούμε πιθανούς κινδύνους που προέρχονται από την κλιματική αλλαγή.